Ήχησαν σιρήνες τα ξημερώματα του Σαββάτου 25 Νοεμβρίου στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, λόγω μαζικής ρωσικής επίθεσης με ντρόουνς Γεράν 2. Η επίθεση ξεκίνησε νωρίς τα ξημερώματα και διήρκησε περίπου 8 ώρες, με τις Ουκρανικές Αρχές να υποστηρίζουν ότι τραυματίστηκαν από συντρίμια 5 άτομα. Σύμφωνα με το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας καταρρίφθηκαν πάνω από 70 ντρόουνς. Συγκεκριμένα ο Δήμαρχο του Κιέβου, Βιτάλη Κλίτσκο, επεσήμανε στο Telegram ότι από την επίθεση τραυματίστηκαν πέντε άνθρωποι, ανάμεσά του ένα 11χρονο κορίτσι και προκλήθηκαν υλικέ ζημιέ σε κτίρια σε διάφορε περιοχέ τη πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, ο πολυκατοικία στη συνοικία αυτή υπέστη ζημιέ από την πτώση συντριμιών και σωστικά συνεργεία εργάζονται για να βγάλουν δύο γυναίκε από τα συντρίμια. Τέλο, στην ίδια περιοχή σημειώθηκαν πυρκαγιέ ανάμεσά του σε παιδική χαρά, ανέφερε ο Δήμαρχο. Συντρίμια ρωσικών ντρόουν που καταρρίφθηκαν κατέπεσαν εξάλλου στη συνοικία Πετσέρσκι.